Τώρα θα γίνει το Ladies Night. Ωραία. Δεν ξέρω αν την έχεις ενημερωθεί. Ladies Night είχα πάει στην Κομωτινή μια φορά. Πιθανότατα σε άλλο Ladies Night. Ανυπομονώ. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Παπαδάκης πιέζει από νωρίς, πτάμενο γόνατο για τον Παπαδάκη. Spinning back kick. Καλό αριστερό από τον Κατσαφάδο. Πολύ καλό συνδυασμό από τον Κώστα Παπαδάκη, βρήκε στόχο. Κατσαφάδος πιέζει με αυτό το αριστερό κροσέ, το οποίο βρίσκει στόχο σαν counter, αλλά ο Παπαδάκης έχει το πάνω χέρι στους συνδυασμούς. Βαρύ overhand από τον Παπαδάκη. Ο Κατσαφάδος δείχνει να έχει χτυπήσει το, ότι χτύπησε το πίσω μέρος του κεφαλιού. Ο Παπαδάκης πολύ εκρηκτικός. Καλό ίσιο από τον Παπαδάκη. Βρίσκει στόχο. Βαρύ overhand. Για να δούμε. Πιέζει πάρα πολύ. Ο Παπαδάκης Κώστα βρίσκει πάρα πολύ στόχο. Ξανά πολύ καλός συνδυασμός. Ο Κατσαφάδος δέχεται εύκολα τα χτυπήματα του Παπαδάκη. Η αλήθεια είναι παίζει λίγο ανοιχτά. Και δεν ευνοεί με το κοφτό το γάντι, πιστεύω, το να δέχεσαι τέτοια χτυπήματα. Δεν μπορεί να τα αφήσει. Κρατάει μια ανοιχτή γκάρτ. Χαμηλό χτύπημα από το Κατσαφάδο. Ο Παπαδάκης πολύ εκρηκτικός και το, γενικά το δεξί του ίσιο βρίσκει πάρα πολύ στόχο. Πιέζει ο Παπαδάκης. Κατσαφάδος βρίσκει στόχο με ένα counter. Ξανά ο Κώστας Παπαδάκης περνάει χτυπήματα. Κατσαφάδος σε παθητικό ρόλο. Spinning back kick. Γκυλοτίνα από το Παπαδάκη απόπειρα. Ναι. Όπως μπορεί ο καθένας. Πολύ καλός ο Παπαδάκης ξανά. Άλλο ένα δεξί ίσιο που βρίσκει στόχο. Ο Παπαδάκης εκτελεί συνδυασμούς. Ο Κατσαφάδος φαίνεται πολύ αμυντικό παιχνίδι. Για να δούμε. Ο Κώστας ο Παπαδάκης με πολύ πληθωρικούς συνδυασμούς πέρασε κροσέ, βρήκε στόχο με uppercut. Ο Κατσαφάδος σε παθητικό ρόλο κυρίως. Για να δούμε, υπάρχει μια συνεννόηση με τους διαιτητές. Λες να υπάρξει διακοπή. Είναι πιθανό. Δείχνει να έχει χτυπήσει, δεν θυμάμαι αν χτύπησε κάπου στο... Ίσως από κάποιο εσωτερικό low, να βρήκε πιο ψηλά. Τέλος του αγώνα. Νικητής ο Παπαδάκης με διακοπή. Νικητής ο Κώστας ο Παπαδάκης. Παρά τον τραυματισμό, δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν δίκαια η νίκη του Παπαδάκη. Είχε τον έλεγχο στο, σε ολόκληρο τον πρώτο γύρο, ακριβώς. Πέρασε πολλά χτυπήματα. Έτσι όπως δηλαδή πήγαινε ο αγώνας, δεν φαινόταν να αλλάζει μοίρα το αποτέλεσμα. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρουμε, αλλά δυσάρεστη πάντα ύστερα τραυματισμοί. Παρ' όλα αυτά, όμως, πάρα πολύ δίκαιη η νίκη του Παπαδάκη. Και εντυπωσιακή για πρώτο του αγώνα. Με την αγωνία του από 603 Spike Nation.